Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του κέντρου, ο δόκτωρ Αργύρης Αργυρίου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αργυρίου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάφα. Λοιπόν, να μιλήσουμε ακριβώς για αυτές τις υπηρεσίες αφιλοκερδός, όσοι έχουμε γεννήσει τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια μάλλον φαντάζομαι τρέχει αυτό. Ενημερωνόμαστε για όλες τις υπηρεσίες μέσα από τον παιδίατρο. Πείτε μας λοιπόν τις υπηρεσίες. Να πούμε ότι από το 1988 που έχει ιδρυθεί το Κέντρο Πολυπτικής Παιδιατρικής με έδρα του στη Λεμεσό, διενεργούνται σε όλες τις έγκυες και σε όλα τα νεογνά της Κύπρου δωρεάν διαγνωστικά τεστ, ανιχνευτικά τεστ, που σκοπό έχουν την ανίχνευση και διάγνωση μεταβολικών νοσημάτων, χρωμοσωμιακών ανομαλιών και τελευταία από το 2004 έχουμε και το ανιχνευτικό πρόγραμμα ΑΚΟΗΣ. Για να τα πάρουμε τη σειρά, μιλώ για το πρώτο μας τεστ που άρχισε το 88 και είναι η χρωμοσωμιακή, η ανίχνευση χρωμοσωμιακών ανομαλιών και δι του συνδρόμου Down, που γίνεται τη 10η εβδομάδα της κοίησης, που μαζί με το ultrasound που γίνεται από τον γυναικολόγο ή τον ακτινολόγο, μαζί δίνουν ένα κίνδυνο τον οποίο ο γυναικολόγος θα λάβει υπόψη και θα συμβουλεύσει τους γονείς αν θα προχωρήσουν σε μια πιο συγκεκριμένη εξέταση, μια πιο επεμβατική εξέταση, όπως είναι η αμνιογέννηση. Αυτό με τις χρωμοσωμικές ανομαλίες γίνεται και όπου υπάρχει προδιάθεση, αν θέλετε, κλπ. Ή συστήνεται σε όλες τις έγκυες και μετά η παραγέννηση για όσες πρέπει. Κοιτάξτε, το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής τη 10η εβδομάδα εξετάζει το αίμα που στέλνεται από τον γυναικολόγο. Εκεί στο χημείο μας εξετάζονται δύο ορμόνες, όπου μαζί με το υπερηχογράφημα που γίνεται στην έγκυο, στο ίδιο διάστημα, βλέπουμε κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος για χρωμοσωμιακή ανομαλία και περισσότερο μιλούμε για το σύνδρομο Down. Ναι, αυτό από τις εξετάσεις, γιατρέ, είναι το σύνδρομο Down, έτσι, που είναι το σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές τις ανομαλίες που καταγράφεις. Έχει την η πλειοψηφία βασικά των χρωμοσωμιακών ανομαλίων ανήκει σε αυτό το σύνδρομο. Τώρα, αν υπάρχει υποψία, τότε ο γυναικολόγος θα συνομιλήσει με το ζευγάρι και εκεί ανάλογα θα προχωρήσουν σε περαιτέρω εξετάσεις όπως την αμνιογέννηση. Ναι, και έχουμε και το ανιχνευτικό πρόγραμμα ΚΟΗΣ νεογνώ. Να μου επιτρέψετε να πω, το δεύτερο τεστ είναι το τεστ για τον υποθυριωτισμό. Ναι. Είναι το τεστ που γίνεται σε όλα τα νεογνά μετά τη δεύτερη μέρα γέννησής τους, όπου ο παιδίατρος θα πάρει αίμα από τον νεογνώ, είτε το νεογνώ γεννήθηκε σε κρατικό νοσηλευτήριο είτε σε ιδιωτικό, και εκεί θα εξετάσουμε την ύπαρξη ή όχι του θυρεοειδή αδένα. Κανονικά ο αδένας αυτός υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Περίπου 1 στις 2.000 γεννήσεις, δηλαδή 5 με 6 νεογέννητα στην Κύπρο το χρόνο, γεννιούνται χωρίς αυτό τον αδένα. Mm-hmm. Και αυτός ο αδένας είναι πολύ σημαντικός, διότι χωρίς αυτόν θα έχουμε νοητική και σωματική υστέρηση. Γι' αυτό, ανιχνεύοντας το, μπορούμε να δώσουμε, αν έχουμε την ατυχία να έχουμε αγενεσία αυτού, δηλαδή να γεννηθεί ένα μωρό χωρίς αυτόν τον αδένα, να δώσουμε θυροξίνη και αυτό εφόρου ζωής. Να. Γιατρέ, διακόπτω γιατί έχω ένα μήνυμα τώρα που είναι σημαντικό να απαντήσουμε. Αυτό που μας πείτε κιόλας, όλα αυτά που κάνετε που κοστίζουν κιόλας. Αλλά λέει εδώ μια τηλεθεάντρια να μας πείτε πώς διαφυλάσσετε έτσι το αίμα σε σωστή θερμοκρασία, λέει, μεταξύ σε φάκελο στους 45 βαθμούς το καλοκαίρι. Φαντάζομαι υπάρχει μια διαδικασία έτσι που ακολουθείτε. Ναι, βέβαια υπάρχει διαδικασία, αλλά μην ξεχνάτε ότι το τεστ γίνεται αμέσως. Δηλαδή, όταν ο παιδίατρος πάρει το αίμα και το στείλει στο κέντρο, η διεργασία αρχίζει άμεσα. Ναι. Μήπως για άλλες εξετάσεις αναφέρετε, στην προγεννητική ίσως. Όχι, για την προγεννητική, επειδή η εξέταση που γίνεται είναι χρωματογραφική, δεν παίζει τόσο μεγάλη σημασία η θερμοκρασία. Το φυλάσσουμε φυσικά, έχουμε ειδικά ψυγεία που το φυλάσσουμε, αλλά η εξέταση, επαναλαμβάνω, γίνεται εντός ωρών ή ημερών και έτσι δεν υπάρχει ουδέποτε υπήρξε θέμα καταστροφής στοιχείων ή εξετάσεων. Αυτό να μένουν ήσυχοι
Ωραία, μελλοντικοί γονείς. Τώρα όλα αυτά είναι εις μνήμη του Αμερικού Αργυρίου, όλες αυτές οι υπηρεσίες, αφιλοκερδός. Πώς τα καταφέρνετε, ποιοι είναι οι αρρωγοί, οι χορηγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια? Έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που έφυγε ο πατέρας μου, ο γιατρός του Αργυρίου, και ειλικρινά δεν θα, να μου επιτρέψετε να πω ότι το κενό που άφησε είναι ακόμα δυσανοπλήρωτο, διότι ήταν ένας πάρα πολύ ικανός και άξιος άνθρωπος. Δεν μιλώ προσωπικά για το δικό μου το βάρος, μιλώ γενικά. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε δοθεί εξ ολοκλήρου για το καλό της υγείας των παιδιών από το 1969 στο Ίδρυμα Θεοτόκος και από το 1988 όπου ίδρυσε το Κέντρο Πολυπτικής Παιδιατρικής. Τώρα έχω αναλάβει εγώ από το 2006 το Κέντρο Πολυπτικής Παιδιατρικής και ο συνάδελφος ο Ρουντιώτης, ο Αλέκος, είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοτόκος και προσπαθούμε να συνεχίσουμε αυτό που άρχισε, δύσκολο μεν, αλλά πιστεύουμε ότι με την στήριξη και τη βοήθεια συνεργατών, αλλά και των παιδιάτρων και των γυναικολόγων, ότι θα τα καταφέρω. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μείνει μόνο στο τρίτο. Το τρίτο, το έχετε αναφέρει εσείς, είναι το τεστ ακοής που γίνεται σε όλα τα παιδιά μετά τη 10η ημέρα, δωρεάν, σε όλη την Κύπρο. Έχουν την άνεση οι γονείς να έρχονται στα διάφορα παραστήματά μας και να γίνονται δωρεάν τα τεστ ακοής. Σας ευχαριστώ.